Αδερφέ μου και η κοιλιά, είσαι υπουργό, θέλω το εξή. Παλιά που δούλευα στην πυροσβεστική, έχω πάρει σύνταξη. Μα δίνατε φαντάρου και του αφήναμε και κάνανε περιπολία, όπω τώρα στη Λιγιά που κάνει και ο Άγιο Κωνσταντίνο και γενικά. Και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Τώρα γιατί δεν θέλετε του φαντάρου από πριν για πρόληψη. Και εκεί που πάνε οι φαντάροι πάνω στα βουνά, όταν υπάρχουν τα κτίρια τα εγκατελειμμένα, κάντε τα το καλοκαίρι για του φαντάρου και το χειμώνα να πηγαίνουν να πίνουν καφέ. Είναι το πιο εύκολο. Και μην δίνετε τα λεφτά σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, λέτε ότι ο φαντάρος μπορεί να πάρει περισσότερα χρήματα. Και όταν κάνει αυτή τη δουλειά, τα δικαιούται και προστατεύει την πατρίδα του. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για πείτε μου, από πού άρχισε η φωτιά? Εμείς εδώ πέρα είμαστε στο χωριό Πύργος, έτσι. Εδώ είμαστε στο χωριό Πύργος. Η φωτιά άρχισε από απέναντι. Από απέναντι στα Ροζενά. Στα Ροζενά. Και τι ώρα άρχισε το πρωί, ήτανε? Γύρω στις 10.30 το πρωί. 10.30 το πρωί, έτσι. Εδώ πέρα στο χωριό πότε ήρθε? Μετά τις 3. Μετά τις 3, έτσι. Έχει κάνει ζημιά στο χωριό? Έχει κάψει πάρα πολλές καλλιέργειες, σπίτια όχι προς το παρόν, αλλά καλλιέργειες πάρα πολλές. Όπως και αυτοί που είσαστε εδώ, έτσι. Έχει κάψει ένα εκκλησάκι που ανεβαίνει για το χωριό, Άγιο Κωνσταντίνο. Έχει ελιές πάρα πολλές καλλιέργειες, δηλαδή γενικώς έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολλά τα στρέμματα και μεγάλη η έκταση της φωτιάς είναι περίπου από απέναντι που είπαμε μέχρι, έχει φτάσει μέχρι τη ρίζα. Αυτό το κομμάτι σε ευθεία είναι περίπου 15 χιλιόμετρα. Αλλά άμα το βάλεις στις κορφές και δραματίας είναι πάνω από 30. Ναι. Δηλαδή μέτωπο. Ναι. Αυτό τώρα είναι καινούριο μέτωπο εδώ πέρα. Αυτό τι είναι, από ανασωπήρωση? Όχι, μάλλον από κάποιο... Ίσως εμπρισμό από την πίσω πλευρά. Όχι, όχι, το σημερινό μέτωπο λέω εγώ εδώ πέρα τώρα που ήρθε κοντά. Είναι ανασωπήρωση. Ανασωπήρωση, έτσι. Εσάς το χωράφι εδώ πέρα είναι δικό σας, έτσι. Ναι. Το οποίο είχε ελιές. Πόσα στρέμματα? Είναι γύρω στα 15 στρέμματα. 15 στρέμματα ελιές, έτσι. Περίπου γύρω στις 200 ελιές. Okay.